Λοιπόν, άλλη μια όμορφη μέρα. Ξεκινάει το καλοκαίρι στην Κρήτη, δεν έχει τελειώσει ποτέ από ό,τι φαίνεται, γιατί χειμώνα δεν έκανε. Και σήμερα θα πάμε πάλι εκδρομή. Πρωτότυπο. Ξέρεις όμως τι είναι πρωτότυπο. Πρωτότυπο είναι ότι σήμερα η εκδρομή μας θα απαρτίζεται από δύο άτομα. Αυτό δεν είναι ομάδα, αυτό είναι ντουέτο. Εγώ και εσύ θα πάμε. Εγώ και ο Γιώργος μου. Καλά θα πάει αυτό. Ναι, για να δούμε. Όχι, δεν μας κόψαν την παραγωγή. Όχι, ο υπερυπολογισμός παραμένει ο ίδιος. Η εκπομπή μας συνεχίζει κανονικά. Απλά εμείς θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Θα πάμε να κάνουμε κάνιονινγκ. Ξέρεις τι είναι κάνιονινγκ? Κάτι έχω ακούσει. Ναι. Θα μπούμε στα νερά, θα κατέβουμε με ραπέλ, θα πάμε με σκοινιά, θα κάνουμε τέτοια πράγματα. Στα οποία κάποιοι από την άλλη ομάδα που έχουμε, δεν θέλω να λέω ονόματα. Φράγκος Μιχάλης. Υπολείπτης. Δεν θέλουν να το κάνουν. Ή δεν μπορούσαν να ακολουθήσουμε όλοι. Οπότε λέγεται περιπτάκι, ξεκινάμε. Πάμε να πάρουμε καφέ. Δεν έχουμε πει όμως πού θα πάμε. Θα σας πω όσο φορτώνω το αμάξι. Θα πάμε προς τη Σαρακίνα. Θα πάμε στο φαράγγι της Περιστεράς. Περιστερέ, κάπως έτσι. Θα ρωτήσουμε τον φίλο μας τον οδηγό, ο οποίος είναι καταξιωμένος οδηγός για κάνιονινγκ. Έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας, πάμε δηλαδή προς Ιεράπετρα, προς Μύρτος. Καλή τύχη και θα περάσουμε, ξέρεις πώς. Πώς. Πες το. Φανταστικά. Δεν έχει ιδέα να το περιμένει, ρε. Λοιπόν, να ξεντελήξουμε λίγο το κουβάρι της σημερινής εκδρομής. Να το ξεντελήξουμε, να το ξεντελήξουμε. Απαντάω μόνος μου συχνά, να ξέρεις. Είναι υγεία αυτό, δεν είναι παρανία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ένας πιστοποιημένος οδηγός για κάνιονινγκ σίγουρα, ο Μάνος Πετράκης. Που ανήκει φυσικά στο Canyoning Crete. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Πάμε λοιπόν να κατέβουμε το φαράκι Περιστεράς. Το φαράκι της Περιστεράς, έτσι λέγεται. Το φαράκι αυτό καταλήγει στο φαράκι, πιο γνωστό φαράκι της Σαρακίνας. Γνωρίζεις? Γνωρίζω. Πολύ ωραίο. Έχω πάει πολλές φορές. Σούπερ. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε. Είμαστε λιτοί και απέριτοι και πάρα πολύ λίγοι σαν άνθρωποι. Δεν έχουμε ούτε κάμερες πολλές ούτε ντρόουν, γιατί η εκδρομή μας θα είναι καταδρομική. Θα βάλουμε τις στολές νεοπρέν, θα βάλουμε τα κρανάκια μας, θα πάρουμε τις GoPro στο χέρι. Θα ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτούς μας και θα ξεκινήσουμε για μια περιπέτεια πάρα πολύ μοναδική. Πάμε να μάθουμε τι είναι κάνιονινγκ. Πάμε να δούμε τρομερές εικόνες, πάμε να παίξουμε με τα νερά σε ένα νησί όπου είναι πάντα καλοκαίρι, ρε φίλε. Δεν θα κουραστώ να λέω πόσο όμορφη και διαφορετική κατά τόπους είναι η Κρήτη μας. Έχουμε περάσει, είμαστε βασικά κάτω από τη Σίμη, έναν υπέροχο τόπο από τα μεγαλύτερα πευκοδάση που υπάρχουν στην Κρήτη, τρομερή παραγωγή μελιού. Επίσης λίγο πιο κάτω δυτικά είναι και το Καλάμι, ένας μαγευτικός προορισμός όπου είναι στην ουσία ένα καταλυμμένο χωριό με τρομερά κινηματογραφικές εικόνες. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά δεν κέντα σήμερα, κέντα. Και λογικά έχουμε ένα 20 λεπτάκι για να φτάσουμε στην είσοδο, όπου θα συναντήσουμε και τον οδηγό μας και τα άλλα τα παιδιά. Και θα ξεκινήσουμε τη φάση μας. Τύχη, καλή να έχουμε. Λοιπόν, έχουμε περάσει την πρώτη είσοδο για τη Σαρακίνα, για το φαράκι της Σαρακίνας, σωστά. Σωστά. Και συνεχίζουμε σε ένα δρόμο έτσι φιδίσιο πανέμορφο, με πάρα πολλές στροφές. Πάει το αμάξι, λογικά είσοδος εδώ πέρα, συναντήσαμε τον Γιώργη μάλλον. Θες να Γιώργη, δείξε ο Γιώργη. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου Γιώργη. Μακάρι να το λέγαμε, Γιώργη. Και συνεχίζουμε για να βρούμε τη δικιά μας είσοδο στο φαράκι της Περιστεράς. Τι λες, θα είναι μακρύς ο δρόμος, έχεις ιδέα που πάμε? Εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα από εδώ και πέρα. Πολύ ωραία. Το στροφιλίκι εδώ το ξέρω, αλλά μέχρι εδώ. Μέχρι εκεί, εντάξει. Αλήθεια.
Λοιπόν, εντάξει, η διαδρομή δεν είναι μια μισή ώρα, είναι λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Πάλι ψέματα μας πάνε. Ωστόσο, εντάξει, είμαστε τέλη Φλεβάρη. Οι αμυγδαλιές είναι ανθισμένες. Η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Σε λίγο θα δούμε ένα λιοντάρι να πετάει από. Να προπατάει από μπροστά μας. Ο μακάκας εκεί πέρα τρώει μπανάνες. Ο βραδύπος μας χαιρετάει αργά. Τροπικά να γίναμε να πούμε. Δες εδώ ένα καιρό. Τέλη Φλεβάρη. Πού ζούμε. Νόμιζα δεν θα φτάνουμε ποτέ. Νόμιζα ότι θα μας πήγαινες κάπου απομονωμένα. Θα μας έκανες κάτι και θα έπαιρνες τα όργανά μας και θα τα έπαιρνες κάπου. Αλλά φτάσαμε. Φτάσαμε. Τι κάνεις, Πέτρο. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Καλά είσαι. Λοιπόν, αυτός είναι ο δικός μας. Είναι ο Μάνος Πετράκης. Είναι από το Canyoning Creek. Ωραία, ακριβώς. Και πες μας πού είμαστε και λίγο τον δρόμο που κάναμε, γιατί ήταν λίγο έτσι περιπετειώδες και λίγο μακριά. Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε στο χωριό Χριστός. Είμαστε δίπλα από το χωριό Μάλες. Είμαστε περίπου στα 550 μέτρα υψόμετρο. Θα κάνουμε ένα πανέμορφο φαράγγι. Τα νερά ακούγονται ήδη αρχικά. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Είμαστε μια μισή ώρα από το Ηράκλειο. Έτσι είμαστε στον Παράδεισο. Ωραία. Θα κάνουμε ένα καταπληκτικό φαράγγι, το οποίο επαναλαμβάνεται κατά καιρούς από πολλούς κάνιονερ. Ωραία. Έτσι. Το έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Α, είναι καινούριο σχετικά. Καινούριο σχετικά. Καινούρια η διαδρομή σχετικά. Και καταλήγει μετά από 4,5-5 χιλιόμετρα διαδρομή, καταλήγει στη Σαρακίνα. Right. Έτσι, το οποίο Σαρακίνα είναι ένα φαράγγι πεζοπορικό, το ξέρει αρκετός κόσμος. Το ξέρει και κοντά σου. Ακριβώς. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πιο ιδιαίτερο. Μην μου πεις άλλα. Θέλω να πάμε να κατεβάσουμε πραγματάκια, να πάμε να κάτσουμε κάπου και να μου εξηγήσεις τι είναι κάνουνι, τι πάμε ακριβώς να κάνουμε. Ωραία. Και τι χρειάζεται για να κάνουμε κάνουνι. Σούπερ. Είμαστε στην είσοδο. Τι κάνουμε πρώτο, κάνει διαδικασία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα δοκιμαστικό, να κάνουμε ένα demo, να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, να κάνουμε δηλαδή μια δοκιμαστική κατάβαση, ένα-δύο φορές για να δούμε το feeling, να πούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας που ακολουθούμε. Θα βάλουμε τη ζωνούλα μας, το τρανάκι μας και την νεοπρέν μας. Είναι εκπαίδευση λοιπόν. Ακριβώς. Για να δούμε πώς θα κινηθούμε το παράγκι. Εμείς τώρα θα κατέβουμε λοιπόν είτε πήγαινε στα 4 χιλιόμετρα. Όχι, εμείς θα κάνουμε περίπου 1 χιλιόμετρο στο τελικό κομμάτι. Ναι. Ωραία, οπότε εμείς ξεκινάμε εδώ πέρα. Άρα, η λογική λέει, κατεβάζουμε ένα αμάξι κάτω. Πες μου τι θέλει. Ωραία, να το πούμε ακριβώς. Λοιπόν, αναλόγως το παράγι, έτσι μπορούμε να αφήσουμε ένα αυτοκίνητο στην έξοδο ή στην είσοδο, ό,τι μας βολεύει. Στην προηγουμένη περίπτωση θα αφήσουμε ένα αυτοκίνητο στην έξοδο, τα στερνά μας δείγματα. Ωραία. Θα πάρουμε ένα αυτοκινητάκι να οδηγήσουμε μέχρι εδώ, θα φορέσουμε την νεοπρέν μας και θα ξεκινήσουμε την κατάβαση. Ούτως ώστε με το που θα τελειώσουμε, θα καταλήξουμε στο αυτοκίνητο. Θα βάλουμε τα στενά μας ρούχα και θα βάλουμε. Σούπερ! Πάνω κάτω, πιστεύεις πόση ώρα θα μας κάνει να το κάνουμε όλο αυτό? Γύρω στο ένα τριωράκι. Σούπερ! Λοιπόν, φορτώνουμε λοιπόν πάλι πραγματάκια, κατεβαίνουμε κάτι και ξεκινάμε την εκπαίδευση. Λοιπόν, είμαστε εξής, βάζουμε τα νεοπρέν μας, ο φίλος μας ο Γιώργος είναι σχεδόν έτοιμος, αυτός είναι ο φίλος μας ο Μάνος, γεια σου Μάνο. Είναι λίγο από μακρός ακόμα, αλλά θα τον κερδίσουμε, θα δείτε. Γεια σας για την ώρα. Αυτός είναι ο Πέτρος, έχουμε δεύτερο Πέτρο. Φίλε Πέτρο, πόσες φορές θα ακούσουμε και δύο το όνομά μας και θα γυρίσουμε και δύο ταυτόχρονα? Νομίζω κάθε φορά. Πολύ ωραία. Θέλεις να βάλουμε Πέτρος Α, Πέτρος Β? Ποιος ήταν ο Α? Εσύ ήταν ο Α, ρε φίλε. Εσύ ήταν ο Α. Δέχομαι. Ο οδηγός μας είναι έτοιμος. Ο φίλος μας ο Γιώργος έχει το μαύρισμα του ταξιτζή. Και πάμε να ξεκινήσουμε την περιπέτεια. Αρχικά, τι ωραίος τόπος για εκπαίδευση, φίλε. Ακούς τα πουλάκια, ακούς τα νερά, έχεις τα πλήξη τη φυτέρα. Είμαστε στο τέλος διαδρομής όπως μας είπες, πίσω μας το λιοτρίβι και πάμε να κάνουμε τον demo μας. Τέλεια. Δικό σου όλο. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτιάξει μία, ας το πούμε, μία πίστα, να κάνουμε έτσι λίγο την εκπαίδευσή μας, να κάνουμε κάνα δύο δοκιμαστικές καταβάσεις, έτσι να δούμε λίγο το flow,
πριν ξεκινήσουμε την κατάβασή μας. Ωραία. Να δούμε τώρα τα βασικά μας εργαλεία. Έτσι, στο φαράγγι το βασικό εργαλείο είναι το κρανάκι μας. Προφανώς το φοράμε για να μην πέσει καμιά πετρούλα, ας πούμε, από κάπου. Ή να μην, άμα πέσουμε εμείς, να έχουμε. Να γλιστρήσουμε, ας πούμε, να έχουμε μια προστασία. Το σφίγγουμε έτσι καλά στο λαιμό. Ωραία. Έχουμε και τη σφυρίχτρα. Την βάζουμε εδώ έτσι στο πλάι. Α, έλα ρε. Ναι, ναι. Άμα γίνει, ok, nice. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε και τη ζωνούλα μας. Λοιπόν, η ζώνη είναι εδώ. Μπαίνει σαν καθισματάκι. Το έχουμε, το έχουμε. Ωραία. Ορίστε. Έχεις ξανακάνει σιραπέλ? Μια φορά έχω κάνει, τώρα κάνει να ρίξει. Οκ, για να δούμε πού θα πάει αυτό. Ωραία. Σούπερ. Τέλεια. Λοιπόν, σφίγγουμε εδώ. Λοιπόν, να πούμε τώρα 2-3 πραγματάκια για τα βασικά μας εργαλεία. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι το κράνος δεν το βγάζουμε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, έτσι. Και στη ζώνη μας έχουμε δύο βασικά εργαλεία επάνω. Το ένα είναι ο καταβατήρας μας, το οποίο είναι αυτό εδώ, ή αλλιώς οχτάρι. Okay. Αυτό είναι δηλαδή η συσκευή κατάβασης που χρησιμοποιούμε για να κατέβουμε. Μπορεί να τα σκηνιά λογικά για να κάνουμε το. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να αυξάνει τις τριβές. Δηλαδή, αν είμαστε, ας πούμε, 70 κιλά, 80 κιλά, αυτό μειώνει το βάρος μας, είναι σαν να κρατάμε, ας πούμε, 500 γραμμάρια. Alright. Έτσι. Και το άλλο είναι, είναι η λανιέρα, είναι αυτό εδώ, ή αλλιώς ζώνη αυτασφάλιση στα ελληνικά, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να προσδεθούμε σε ένα σημείο το οποίο έχουμε επιλέξει, για να είμαστε ασφαλείς δηλαδή. Δεν πλησιάζουμε δηλαδή τον καταράκτη χωρίς να είμαστε ασφαλισμένοι κάπου. Θα βάζουμε κάποια σκηνιά ασφαλείας, γιατί είναι μια ασφαλή δραστηριότητα, έτσι. Ούτως ώστε ακόμα και να γλιστρήσουμε να είμαστε, να είμαστε safe και να πέσουμε, είμαστε ασφαλισμένοι. Ακριβώς, οπότε ακριβώς. Ωραία. Πάμε να δείξουμε λίγο το demo. Πάμε να δείξουμε demo. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς προσεγγίζουμε με ασφάλεια την κατάβαση. Λοιπόν, το πρώτο πραγματάκι που πρέπει να κάνουμε είναι να ασφαλιστούμε. Δηλαδή, βγάζουμε τη λανιέρα μας, τοποθετούμε τον κρίκο μας στον ένα κλόνο του σκηνιού και στη συνέχεια τοποθετούμε και τη δεύτερη λανιέρα στους δύο κλόνους του σκηνιού. Είναι πολύ απλό, θα δούμε τι μπαίνει πού. Και πάμε. Τώρα προσεγγίζουμε με ασφάλεια την κατάβαση. Εδώ ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι κάνουμε μία προσομοίωση της κατάβασης πριν μπούμε στο φαράγγι. Και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να μάθετε εσείς πώς τοποθετείτε τον καταβατήρα, επειδή είναι τα πρώτα μας βήματα, θα το βάζουμε εμείς. Πάμε λοιπόν. Χεράκι πίσω στο γοφό. Το αριστερό ουσιαστικά είναι βοηθητικό, είναι σαν τιμονάκι. Το βασικό χέρι είναι το δεξί, εφόσον είμαστε δεξιόχειρες, έτσι. Ανοιχτά πόδια. Πάντε τα πόδια κάτω από τη μέση και συνεχίζουμε. Okay. Από προσωπική εμπειρία θα σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να λες ότι είναι βοηθητικό, γιατί εγώ τις περισσότερες φορές βάζω πάρα πολύ δύναμη σε αυτό το χέρι και μου λένε συνέχεια δεν χρειάζεται, ναι. Όλη η δύναμη είναι το... Είναι αντανακλαστικό αυτό είναι... που είπαμε. Ο καταβατήρας αυξάνει τις τριβές, οπότε όλη η δουλειά γίνεται κάτω από τον καταβατήρα. Έτσι. Ανούσιο, πάντως, ναι. Πέρα πάνω. Όλοι το κάνουμε στην αρχή, εντάξει. Σούπερ, ωραία. Φαίνεται safe από έναν άνθρωπο που ξέρει και μπορεί να σε καθοδηγήσει. Γενικότερα είναι ένα ασφαλή χόμπι, σωστά. Ακριβώς. Αρκεί να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να επιλέξουμε ένα πιστοποιημένο κέντρο κατάβασης ή ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Καλό θα είναι λοιπόν τέτοια πράγματα για ρε παιδί μου να μην τα έχουμε κάνει μια φορά και να πάρουμε δύο κρίκους, δύο γάτζους και να ερχόμαστε να κάνουμε βέβαια πράγμα. Καλό θα είναι να πάρουμε έναν οδηγό, γι' αυτό υπάρχουν οδηγοί. Ακριβώς. Καλό θα είναι να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ξανακάνει και να μην κάνουμε τα γνωστά καπετανιλίκια που έχουν κάνει οι περισσότεροι από τότε. Αγόρι μου, γι' αυτό, αυτό ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Για δείξ' το. Λαβαρέλι. Ξέρεις τι θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι το στεγανό για την κάμερά μας. Θα πορευτούμε με τις GoPro. Εκεί πέρα μετά θα βάλεις την κάμερα που κρατάς, θα κλείσουμε το καπάκι και θα το κουβαλάμε. Για την ακρίβεια, θα το κουβαλάς. Εγώ? Ναι. Γιατί? Είμαι παρουσιαστής, έχεις ξεχάσει. Γιατί? Ωραία. Ωραία! Έχουμε φορτοποιήσει το αγροτικό, εγώ είμαι στην καρότσα, οι φίλοι μας εδώ πέρα είναι μέσα. Δεν έχω βάλει τη μωρή, έχω κρατήσει για να δούμε πόσο όμορφα είναι το φερά. Τι ωραία μέρα πραγματικά και έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να αναβιώσω αυτή την εμπειρία και να δούμε πόσο συναρπαστική είναι. Μόνο και μόνο αν έχετε δει λίγο τις καταβάσεις με τραπέλ, το νερό, τις βουτιές,
νομίζω ότι θα πάει πραγματικά εξαιρετικά. Τα παιδιά φαίνονται πάρα πολύ συμπαθητικά. Ο Μάνος επιδέει πάρα πολύ ασφάλεια. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να πεις ότι ξεκινάω να κάνω κάτι τέτοιο. Ο οδηγός σου πάντα σου επιδέει εμπιστοσύνη και να ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί μπορεί να ανταπεξέλθει τα πάντα. Το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Και τώρα θα σταματήσω να μιλάω και θα σας δείξω αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, είμαστε full εξάρτηση και ξεκινάμε. Τέλεια. Δες εδώ κάτι κομμάτι. Για να δούμε. Θα βγούμε στο νερό γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά λίγο και η στολή ζεσταίνει πάρα πολύ. Τώρα θα σταματήσω να γράφω γιατί μάλλον θα πέσω. Λοιπόν, τα παιδιά όντως στηρούν αυτό που είπαν στην αρχή. Όντως υπάρχει μια σειρά. Πάντα ο ένας ψήφει τον άλλο και πάντα περιμένουμε το τελευταίο. Δεν πρέπει να μείνει κανείς πίσω από την ομάδα. Safe, σωστό. Εντάξει, τα συναισθήματα με το που μπαίνεις μέσα στο φαράγγι αρχίζουν και αλλάζουν. Το υγρό στοιχείο δίνει μια τρομερή δυναμικότητα για να συνεχίσεις. Σκέψου όντως, όπως μας είπε και ο Μάνος, να έρθεις τέλη Ιούνιο εδώ. Να σκάει ο Τζίτζικας και να μην χρειάζεται ούτε νεοπρένο ούτε τίποτα. Αν και το ότι μπορείς μια τέτοια δραστηριότητα να την κάνεις all year long είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και κάτι τόσο εναλλακτικό που ευτυχώς αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην κουλτούρα και του κριτικού, αλλά και ακόμα σημαντικότερο και του τουρίστα που έρχεται και επιλέγει κάτι διαφορετικό από το να πάει σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο, να πίνει κοκτέιλς και να μην γίνει ποτέ με το ξενοδοχείο αυτό. Πες πίσω ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη κατάβαση. Ο Μάνος έχει αρχίσει ήδη και στείνει. Ανεβαίνουμε και εμείς σιγά σιγά. Την πάνω την αυτή. Εκεί πέρα τι βάθος έχει? Κάτω. Ναι, ούτε μέτρο. 1,5 μέτρο. Οκ. Αλλάζει αυτό, κάθε πάτο είναι διαφορετική. Ωραία, κάτω παίζει γύρω στο 1,5 μέτρο. Η βουτιά δεν το πολύ βλέπω να μπορεί να γίνει. Ετοιμάζεται ο φίλος μας ο Μάνος για την πρώτη κατάβαση και πάμε να δούμε πώς θα γίνει και πώς θα καταφέρει πολύ με ασφάλεια. Αυτό έχει κάνει 15 φορές, έτσι, 15.000 φορές. Η εμπειρία, παιδιά, πώς ήταν, πώς ήταν η εμπειρία? Μαγευτική ήταν η εμπειρία, φίλε Πέτρο. Δεν κάνει παραπάνω από αυτό και τώρα πρέπει να σταματήσουμε λίγο τη φάση, να κάτσουμε, να μιλήσουμε λίγο για το canyoning. Τι είναι αυτό, τι μας προσφέρει και κάθε πότε μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε μέσα 27 περίπου. Έχω ήδη καταψηθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, αδρεναλινάτο και συγκεκριμίζει τι είναι εσωτερικά και σε σπίτα. Τι είναι λοιπόν το κάνιον? Λοιπόν, το κάνιον είναι μια δραστηριότητα που κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο τα τελευταία 20-25 χρόνια. Okay. Περίπου 5-10 χρόνια έχει αρχίσει και να πει τεραδέα και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει κάποια κέντρα όπως το Climbing Grip, όπως άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, τα οποία μπορούν να μας γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου μας. Okay. Δηλαδή τα φαράκια. Τα φαράκια έχουν καταβάσεις,
έχουν φυγίτρες, έχουν άλματα στο νερό, έχουν καταράκτες 10 μέτρα, 20 μέτρα, 50, 100, όπως θα είναι. Πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες, wow, πρόεδρο, και είναι τόσο κοντά σου, αρχίζει να ανακαλύψεις, ειδικά σε έναν τόπο σαν την Κρήτη. Να την πούμε την Κρήτη, μια μέκα την παραγγέλνει στην Ελλάδα. Θα την πούμε ένα μικρό παράθυρο. Έτσι. Πολλά φαράκια σε μικρό γεωγραφικό πλάτος, που βέβαια ανά τη χρόνια αλλάζουν, γιατί οι τροποπτώσεις είναι διαφορετικές κάθε χρόνο, οπότε αλλάζει το παραγγείλει. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για μετά είναι αυτό τα διαφορό, πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσει λίγο τι είσαι εσύ, τι κάνεις εσύ, τι είναι τι κάνει εσύ, και να μας πεις ασφάλειες, τι πράγματα πρέπει να προσέξουμε, πότε το κάνουμε, αν γίνει τότε το χρόνο. Κατά πάση, εγώ ομάδα ο Μετάκης, είμαι εκπαιδευτής κατάβασης μαραγκιών. Έχω το κέντρο κατάβασης μαραγκιών Greenpeace στο Canyon in Greece. Και ασχολούμαι με τη δραστηριότητα γύρω στα 15 χρόνια. Από ποιον έμπειρο θα ξέρει και χώρο της Ιταλικής. Ναι, ναι, πρόνοια στο χώρο της Ιταλικής. Πιστοποιημένος, ακολουθώ το γαλλικό πρότυπο κατάβασης μαραγκιών, δηλαδή ακολουθούμε μια σχολή η οποία είναι από τις αρχαιότερες της Ευρώπης. Πρόνοια στο Γάλλη. Γάλλη είναι παντού, στο βουνό, σκυλιές, τα παράγια, τα θάλασσα, τα παράγια. Λοιπόν, ακολουθούμε ένα πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι από άποψη ασφαλείας. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε, έχουμε ξεκινήσει σχολές στην Κρήτη εντατικά, οι οποίες αυτές οι σχολές τι κάνουν. Δηλαδή, έρχομαι εγώ και μαθαίνω τι κάνω. Τι. Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα ανακαλύψεις το πάντο της δραστηριότητας. Yeah. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι να αισθανθεί ο εκπαιδευόμενος ή ο συνοδευόμενος, αν θέλετε, υγεία, να το χαρεί, να κάνει τα άλματά του, να του δείξει τέτοια νερά, έτσι, για διάστατα, να γνωρίσει και να μάθει ότι στην Κρήτη έχουν πάρα πολλές τέτοιες καταράκτες. Yeah. Δεν υπάρχει μόνο στην Ευρώπη, στην Κοντεβάλα, αλλά και στην Κρήτη. Έτσι. Και μέσω των σχολών να αναπτύξει περιπτώσεις, δεν ξέρουν τέτοιες. Δηλαδή, αν θέλει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, να πάρει τις γνώσεις, να δει την αυτοπεποίθηση, ώστε εξοπλισμένο να μπορεί και αυτό τα πορεία με μια μικρή ομάδα 4-5 ανθρώπων να κάνει κάτι βάρη. Οπότε μπορεί να πάρει αυτό το βάρη. Ακριβώ. Πολύ ωραία. Και θέλω να πει τι μα θα σκόρει. Ασφάλεια. Τι πρέπει να χρειαζόμαστε, μπορεί να το κάνουμε οποιασδήποτε. Λίγο το κομμάτι για του άνθρωπου οι οποίοι δεν σκέφτονται τόσο πολύ το πέρα ψήφισα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνήθω το πούμε έτσι, απόλαυση κρύβεται σαν το μόνο. Πρέπει να το προσπαθήσεις, πρέπει να, αν θέλεις βέβαια, να το κάνεις, αν προσπαθείς να το κάνεις με έναν έμπειρο εκπαιδευτή, με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, υπάρχουν συγκεκριμένοι τέτοιοι, και θα σου ανοίξει και εμείς το χωρίζω. Σίγουρα πάμε και στην αυτοδιοίκησή σου, σίγουρα υπάρχουν εκπαιδευμένα πλαίσια, αρθαλία. Δηλαδή δεν πάμε και δεν πόμοι, φοράμε πάνω από χρόνος, μαθαίνουμε τον τρόπο κατάβασης, τον πάμε βήμα-βήμα, δεν πάμε από ένα στο 10, πάμε σιγά-σιγά. Αυτά είναι πραγματάκια τα οποία θα μάθεις. Ο Γιώργος θα αρχίσει να κατεβαίνει και θα πέσει να κάνει βουτίτσα. Αναζωογονητικότατο μάχερ. Γεια σας εδώ γλυκουλί!
πω, είμαστε σχεδόν στα μισά. Συνεχίζουμε την πορεία και μάλλον πάμε και άλλες πληροφορίες για το Περιστερά. Πάμε. Τελικά την τσάντα εγώ την κουβαλάω, έτσι, το βλέπεις. Τι γίνεται, Πέτρο? Καλά, εσύ, ζεις πέσει κάτω? Έχω δει λίγο. Θα έρθεις? Όχι. Εδώ ο φίλος ο Μάνος, δείξω μόνο μας. Δεν στην ουσία τη ζωή μας, να τα λέμε κι αυτά. Εδώ οι άλλοι περιμένουν χαμογελαστοί. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκουμε το αστείο. Αυτός μάλλον σίγουρα δεν είναι καμεραμάν, ρε. Του δίνω να με γράψεις και αυτός κοιτάει κάτω έτσι. Δεν έχει ιδέα που πάει, έτσι. Απίστευτο παιδί. Φίλε, πώς φάνηκε ρε βάκα. Δείτε τι... Δεν χρειάζεται νομίζω να περιγράψω πως είναι η εμπειρία, το καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι, τα παιδιά αρχίζουν και φτιάχνουν το δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το μεγάλη κατάβαση. Αυτή είναι η μεγάλη κατάβαση. Δεν την έχω δει ακόμα να δω πως είναι αυτή η μεγάλη κατάβαση. Ελπίζω... Οκ, μέχρι εκεί να είμαστε. Μέχρι εδώ, ναι. Είναι αυτό εδώ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σας. Χαρά. Και εσείς από εδώ. Θα κάτσετε μέρες? Όχι, όχι, κάτσα, φύγω. Υπάρχει ασανσέρ. Θα μπορώ να βάλω τις σκάλες. Εσύ τώρα θα κατέβεις ή θα περιμένεις εκεί? Εγώ θα περιμένω. Α, εσύ είσαι η ασφάλειά μας στην ουσία, εσύ μας δένεις. Θα δω πώς τροπικές και να δεις. Οκ. Και ο άλλος θα κρατάει τις ζωές μας στα χέρια του. Έλα. Ο άλλος, λέω, θα κρατάει τις ζωές μας στα χέρια του. Ακριβώς. Ωραία. Ο άλλος θα καταλάχει και παίρνει τα λουλούδια. Καλό, θα θέλει να το ξανακάνει. Τρομερή εμπειρία, δεν ξέρω πώς το έχεις, φίλε. Είστε φίλε, φίλε, το νερό, τα μέτρα. Μαγικό, όλοι δύσκολα αυτά. Δείτε που είμαστε, δείτε τι κάναμε και πόσο καλά πάει.
Κάτι πραγματικά μοναδικό. Κάτι που θα πρέπει να ζήσετε έστω μία φορά στη ζωή σας. Να είστε σε ένα τέτοιο τοπίο. Να βλέπετε αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Να νιώσετε το νερό να πέφτει πάνω σας με ορμή. Να καταλάβετε πόσο τυχεροί είστε που ζείτε σε ένα τέτοιο τόπο, που αυτά τα πράγματα για να τα βιώσουν άλλοι ταξιδεύουν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Και μιλάω μόνο και μόνο για να βιώσετε αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα. Θα μπείτε κάτω από αυτόν τον υπέροχο καταράκτη. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την εμπειρία που κατεβήκαμε τους καταράκτες. Εντάξει, είναι αυτό που σημαίνει. Η αδρεναλίνη και όλο αυτό το κομμάτι είναι αυτό που αρχίζει το καρδιοχτύπη και σε τσιτώνει. Φυσικά όλη η διαδρομή, το να είσαι να κατεβαίνεις ένα ποτάμι, να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα γύρω σου, είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να καταλάβει και ο πληθυντικός και ο Έλληνας γενικά, ότι πόσο τυχεροί είμαστε τελικά που ζούμε σε ένα τέτοιο τόπο, όπου αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά τόσο δίπλα μας και χάνονται. Και θέλω να ρωτήσω, το Canyon in Crete, τι κάνει, τι παρέχει, τι μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να ζήσει σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το Canyon in Crete είναι ένα κέντρο κατάβασης παραγκαιών. Δηλαδή, έχουμε δύο άξονες στους οποίους κινούμαστε. Ο ένας είναι η εκπαίδευση, δηλαδή μέσω των σχολών, έτσι, προσωπική τελειοποίηση, κάποιος να γνωρίσει την δραστηριότητα κτλ. Και μετά το δεύτερο κομμάτι που είναι το λίγο πιο τουριστικό, κάποιος που θέλει να κάνει μια κατάβαση να ψυχθεί. Τη βόλτα του. Τη βόλτα του, ακριβώς. Να γνωρίσει, ας πούμε, τι κρύβεται μέσα σε ένα φαράκι. Περιορίζει σε κάποιο νομό ή είναι σε όλη την Κρήτη. Εμείς επισκεπτόμαστε περίπου στα 30 με 40 φαράγγια ανά την Κρήτη. Δηλαδή, υπάρχουν περισσότερα από 60-70 τεχνητά φαράγγια στο νησί. Okay. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι κάνουμε ένα tour όλο το χρόνο. Δηλαδή, τον ένα μήνα θα κάνουμε αυτό το φαράγγι, μια εβδομάδα αυτό, την άλλη εβδομάδα κάποιο άλλο και πάει λέγοντας. Και λίγο σε αυτό θέλω να μείνω για αυτό που είπες για όλο το χρόνο. Πόσο σημαντικό είναι τελικά σε ένα τόπο σαν την Κρήτη να υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες να μπορούν να αναλαμβάνουν μέρος, χώρα βασικά, όλο το χρόνο. Ναι. Τι είναι αυτό το διαφορετικό σε αυτόν τον εναλλακτικό τύπο τουρισμού, γιατί για κάτι τέτοιο μιλάμε. Ναι, και ποια το ωφέλη του. Λοιπόν, πρώτον, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσεις λίγο τον εαυτό σου, να αναπτύξεις τις δραστηριότητές σου, να έτσι επαφή με τη φύση, να χαλαρώσεις λίγο από την τεχνολογία και τον έντονο ρυθμό ζωής, ουσιαστικά να ξαναγνωρίσεις λίγο τον εαυτό σου. Έτσι να αισθανθείς λίγο παιδί, να μπει σε μια δραστηριότητα αναψυχής. Μάλιστα, αυτό μου είπες και πριν και μου έκανε τρομερή εντύπωση και όντως με πρώτη φορά που το κάνω το βιώνω, να μάθεις τον εαυτό σου και να τεστάρεις λίγο τη δικιά σου προσωπικότητα. Εγώ θα έλεγα να ανακαλύψεις. Να ανακαλύψεις, γιατί όλοι έχουμε μέσα μας πράγματα τα οποία για να τα ανακαλύψουμε πρέπει να ανακαινήσουμε λίγο τον εαυτό μας, έτσι, να εκτεθούμε, ας πούμε, σε νέες εμπειρίες. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό το πράγμα αναπτύσσεται. Υπάρχει κόσμος. Έρχεται κόσμος. Λοιπόν. Οι ξένοι το προτιμούν. Οι ξένοι γενικά είναι πάντα διαθέσιμοι να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, όπως είπαμε πλέον και οι Έλληνες. Το θέμα είναι να υπάρχει παροχή υπηρεσίας. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος εδώ χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει μια εταιρεία ή κάποιο να προσφέρει αυτό το πράγμα. Και επίσης να του παρέχει ότι ξέρεις κάτι, θα έρθεις και θα είναι όλα ok. Ακριβώς. Αυτό τώρα δρά αλληλένδετα με τις παροχές, τις υπόλοιπες παροχές υπηρεσίας του νησιού. Ωραία. Του θα συνεχίσω, αφού πάμε στις παροχές, θέλω να σου θέσω ένα παράδειγμα, γιατί μου το σκεφτόμουν πριν, ας πούμε. Κατεβήκαμε ένα καταράκτη γύρω στα 20 μέτρα. Σωστά. Με νερά, με να κρέμεσαι ανάποδα, όχι άφησε το σώμα σου εμένα.
εάν υπάρξει πρόβλημα. Ναι. Αν κάποιο πάθει μια κλίση πανικού, ρε φίλε. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι στην καθημερινότητά του να κατεβαίνει να καταρρέκει 20 μέτρα με νερά από κάτω να τρέχουν ένα τύπο να του λέει κράτα το σκηνή και κατεβαίνει εντάξει. Ακριβώς. Τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλέ λύσει. Δηλαδή, υπάρχει τρόπο να τον βοηθήσει από πάνω, να τον κατεβάσει εσύ, υπάρχει τρόπο να κατέβει μαζί του. Ασφάλεια υπάρχει και πάνω και κάτω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βοηθήσουν. Στο πρακτικό κομμάτι. Στο πρακτικό κομμάτι. Στο ψυχολογικό κομμάτι. Στο ψυχολογικό κομμάτι πάντα υπάρχει ηθική υποστήριξη και ψυχολογική υποστήριξη. Γενικά είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, μας αρέσει. Και η μόνη ούτως ή άλλως, ας το πούμε, ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας να το κάνουμε είναι αν έχουμε υψοφοβία. Η ακροφοβία είναι κάτι συνηθισμένο, το ξεπερνάμε, έτσι. Εάν δεν έχεις ακροφοβία σε μεγάλο βαθμό, είναι μια οκ okay δραστηριότητα για σένα. Πάντως, όπως και να έχει, πολύ καταλαβαίνω, ακόμα και αυτό να κοκαλώσει ο άλλος, υπάρχει τρόπος να τον πάρει μαζί και να κατεβείτε μαζί κάτω με απόλυτη ασφάλεια. Όλα αυτά έχουν λυθεί μέσω των τεχνικών και τη συνεχής εκπαίδευσης και τη συνεχής επαφή με τη δραστηριότητα. Από έναν υπέροχο τόπο, πόση ώρα είμαστε ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος. Θέλουμε ένα δεκαλεπτάκι. Ένα δεκαλεπτάκι ακόμα. Φίλε, μάλλον ευχαριστώ. Είστε καλά, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε την πορεία μας ως το τέλος και να. Αν μπορέσουμε να καταγράψουμε όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται. Στη Τοσκάνη σας έφερα! Πάνω εδώ στο όμορφο γεφυράκι το τοξωτό το ωραίο, έχω να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Πολύ θετική. Ωραία. Παρατηρώ ότι γενικά το φαράγγι είναι πάρα πολύ καθαρό. Παίζει να μην βρήκα ούτε μικρό καν, ούτε ένα μικρό τενεκεδάκι. Κάνει κάτι κανείς για αυτό, ασχολείται κανείς με αυτό. Υπάρχει κάποια αρμόδια λοιπόν υπηρεσία, κάποιος δήμος. Άμα πέσει ένα δέντρο στο μονοπάτι, το καθαρίζει κάποιος. Ποια διαδικασία. Εγώ μπορώ να σας πω τι κάνουμε εμείς, έτσι. Εμείς καλούμαστε, δηλαδή είναι μια πρόκληση και αυτό για μας. Δηλαδή, όταν γνωρίζουμε ένα τόπο σε νέους ανθρώπους, οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού. Το σημαντικότερο είναι για μένα έτσι, αυτό. Το οποίο αυτό που κάνουμε είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μαζεύουμε πάντα τα σκουπίδια μας και μαζεύουμε και κάτι ακόμα. Έχει μαλλιάσει να ξέρεις πόσο η γλώσσα είναι αυτό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι συστηματικά πλέον οργανώνουμε μία ή δύο δραστηριότητες κάθε χρόνο που πάμε εθελοντικά είτε σε συνεργασία με κάποιο σύλλογο είτε ως Canyon Retreat και καθαρίζουμε ένα φαράγγι. Δηλαδή δεν παίρνουμε μόνο, δίνουμε κιόλας. Πολύ σωστό. Για να συνεχίσεις να παίρνεις. Ακριβώς, ακριβώς. Μα έτσι είναι. Αν δεν έχεις αυτή τη σχέση είναι μονόδρομος να σταματήσει κάποια στιγμή. Έτσι. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το πράγμα και δυστυχώς, θα γίνω και λίγο κακός, δεν μπορούν να το καταλάβουν και κάποιοι φορείς. Άμα υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι στη δική σου δικαιοδοσία, όχι δικαιοδοσία, δυνατότητα, ναι, πέφτει ένας μεγάλος κορμός, γίνεται κάτι. Ανήκει κάπου αυτό το πράγμα το οποίο θα ενδιαφερθεί κάποιος. Αυτό πέρα μόνο. Εάν δεν εγκυμονεί κινδύνους, όχι. Okay. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ωραία. Εγώ είμαι γενικά της άποψης ότι σαν μονάδες μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα. Όταν αυτές οι μονάδες αρχίζουν και μαζεύονται, αρχίζει και μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Και εμείς οι ίδιοι σε κάθε μας επίσκεψη θα κρατήσω αυτό για τέλος. Ότι μαζεύουμε τα σκουπίδια μας και μαζεύουμε και κάτι παραπάνω. Απλά και μόνο για να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί υπήρχε. Ακριβώς. Πόσα εκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς και καλό θα είναι να το ζήσει και γιος σου, ο γιος μου. Ακριβώς. Όποιος δεν μετά από εμάς. Αν κάνεις λίγο ησυχία, θα ακούσεις το νερό, θα ακούσεις τα πουλιά, θα ακούσεις τον αέρα και αυτό είναι πραγματικά η Κρήτη. Είναι η φύση της Κρήτης. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν τον τόπο, αλλά αν ο τόπος δεν είναι έτσι όπως είναι, ποιο το νόημα. Δεν πήγε καλά, πήγε εξαιρετικά. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, ήταν κάτι το οποίο σίγουρα θα ξανακάνουμε. Ήταν κάτι το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα να έρθετε να το δοκιμάσετε στο μία φορά στη ζωή σας και είμαι σίγουρος ότι θα με θυμηθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, για να δούμε τι άλλη τρέλα θα κάνουμε. Για την ώρα θα χαιρετήσουμε, θα γναντεύσουμε και θα δώσουμε επόμενο ραντεβού.